Χαίρετε! Σε αυτό το βίντεο θα δούμε κάποια από τα πιο ακριβά πράγματα Disney, ξεκινώντας από το πιο φθηνό και καταλήγοντας στο πιο ακριβό όλων των εποχών, το οποίο είναι αυτό το άγαλμα του Mickey από ατόφιο χρυσάφι. Και πιστέψτε με, δεν μπορείτε με τίποτα να φανταστείτε πόσο κοστίζει. Ωστόσο, ας ξεκινήσουμε από αυτόν τον ταπεινό πύργο της Rapunzel από την UNESCO. Έχει ύψος 46 εκατοστά και τυχαίνει να τον έχω κι εγώ. Έχει υπέροχες λεπτομέρειες όπως βλέπετε και στο παραθυράκι κάθεται και ονειροπολεί η Rapunzel. Θα αναρωτιέστε πόσο κοστίζει, ε! Να σημειωθεί πως δεν τον αγόρασα, μου τον έστειλε μια εταιρεία, τα τυχερά του επαγγέλματος βλέπετε. Λοιπόν, το πιο φθηνό προϊόν Disney της λίστας μας κάνει μόλις 2 ευρώ και 25 λεπτά. Απορώ γιατί δεν το έχετε. Όχι, πλάκα κάνω, 120 ευρώ κάνει. Αλλά επειδή πλέον έχει εξαντληθεί, η τιμή του στο eBay κυμαίνεται γύρω στα 300 δολάρια. Λέτε να το πουλήσω. Συνεχίζουμε με μια φιγούρα Σβαρόφσκι του Μουφάσα. Είναι φτιαγμένη εξ ολοκλήρου από κρύσταλλο και είναι περίπου 10 εκατοστά. Αρκετά μικρούλη, σωστά. Κι όμως αυτό το κρυστάλλινο διακοσμητικό αγαλματίδιο κοστίζει 500 ευρώ. Όσο παράξενο και να σας ακουστεί, αυτό το άσχημο κουκλάκι της Μίνι κοστίζει αρκετά παραπάνω από το αγαλματίδιο του Μουφάσα. Που ξαναλέω, είναι από κρύσταλλο. Τι κάνει όμως τόσο ξεχωριστή αυτή την κούκλα? Ότι είναι από τις πρώτες κούκλες της Μίνι που κυκλοφόρησαν. Ναι, είναι λίγο τρομακτική, ας το παραδεχτούμε, αλλά είναι και χειροποίητη. Και να σας πω και κάτι. Και μόνο που είναι από τη δεκαετία του 1930, όσο να είναι, έχει κάποια αξία. Και πιο συγκεκριμένα, η αξία αυτή ανέρχεται στα 1700 δολάρια. Για αυτή την κούκλα. Αν είναι δυνατόν. Προχωράμε σε μια πανέμορφη αυθεντική φιγούρα του Woody από την ταινία Toy Story. Αν περιμένετε να δείτε μια φιγούρα που θα είναι ολόιδια με αυτή τη ταινία, όχι. Η συγκεκριμένη είναι κάπως χνουδωτή, θα έλεγα. Δεν ξέρω αν το βλέπετε κι εσείς. Ενώ έχει κάποιες μεταλλικές λεπτομέρειες στο αστέρι, στη ζώνη και στις μπότες. Οι οποίες παρεπιπτόντως φαίνεται να είναι φτιαγμένες από δέρμα ή δερματίνη. Αξίζει φυσικά να σημειωθεί πως βγήκαν μόνο 113 κομμάτια από αυτή τη συγκεκριμένη φιγούρα. Αριθμός που δεν είναι καθόλου μα καθόλου τυχαίος. Όσοι έχουν δει αυτό το βίντεο, ξέρουν. Αυτή η άκρο συλλεκτική φιγούρα λοιπόν κοστίζει 2.000 δολάρια. Ακόμα πιο όμορφη όμως είναι αυτή η φιγούρα της Rapunzel, κατασκευασμένη από τη Walt Disney Classics Collection με μόλις 750 κομμάτια σε όλο τον κόσμο. Όπως μπορείτε να δείτε, οι λεπτομέρειες στα μαλλιά της και το φόρεμα είναι πανέμορφες. Αν και μεταξύ μας δεν ξέρω αν μπορούν να δικαιολογήσουν την τιμή, η οποία είναι 2.500 δολάρια. Δεν ξέρω, για πείτε μου. Οι τιμές ανεβαίνουν αρκετά πιο πάνω με αυτό το άγαλμα της Cruella de Vil, το οποίο δεν είναι καθόλου μα καθόλου τυχαίο. Πρώτον, ήταν διακοσμητικό για ένα επίσημο Disney Store και δεύτερον, είναι σε πραγματικό μέγεθος. Τώρα, γιατί κάποιος να θέλει ένα άγαλμα της Cruella σε πραγματικό μέγεθος κιόλας, να το έχει στο σπίτι του, ξέρω εγώ, δεν έχω ιδέα. Και να πεις ότι ήταν και φθηνό, πάει στα κομμάτια. Πουλήθηκε για 8.000 δολάρια. Δεν ξέρω γιατί τόνισα τα δολάρια. Ναι, 8.000! Ακούστε και αυτό όμως. Έχουμε αυτό το διαμαντένιο κολλιέ της Μίνι. Είναι χειροποίητο και δημιουργήθηκε και αυτό τη δεκαετία του 1930. Όταν είδα την τιμή, αναρωτήθηκα. Το έχει βάλει η ίδια η Μίνι? Δεν μπορώ να καταλάβω. 8.000 και αυτό! Δολάρια. Θέλετε να το πάμε ακόμα παραπέρα όμως. Πόσο λέτε ότι κάνει αυτή η καρφίτσα? Είναι περίπου 6 εκατοστά, μεγαλύτερη δηλαδή από ό,τι συνήθως βγαίνουν οι καρφίτσες, και δείχνει τον Μίκη ως μάγο από τη φαντασία να πολεμάει τη μαγκούφισσα από την ωραία κοιμωμένη. Κυκλοφόρησαν μόνο 100 τέτοιες καρφίτσες και αρχική τους τιμή ήταν μόλις 55 δολάρια. Που, okay, είναι σίγουρα πολλά για μια καρφίτσα. Αλλά δεν φαντάζεστε πού πήγε η τιμή της. Είναι η πιο ακριβή καρφίτσα Disney που έχει βγει ποτέ και κόστισε 11.225 δολάρια. Παραμένουμε στην ωραία κοιμωμένη με ένα αρκετά ιδιαίτερο αντικείμενο. Όπως ίσως γνωρίζετε, οι παλιές ταινίες ήταν ζωγραφισμένες στο χέρι. Οι καλλιτέχνες ζωγράφισαν τους χαρακτήρες πάνω σε κάποιες ειδικές διαφάνειες, τις οποίες αργότερα ένωναν με το τοπίο και τις βιντεοσκοπούσαν. Μία τέτοια διαφάνεια λοιπόν είναι και αυτή της ωραίας κοιμωμένης. Πρόκειται για μια διαφάνεια από τη σκηνή στο δάσος όπου οι κουκουβάγια και τα υπόλοιπα ζωάκια έχουν κλέψει τα ρούχα του πρίγκιπα για να χορέψουν μαζί με την αυγούλα. Είναι η αυθεντική διαφάνεια που είχε χρησιμοποιήσει τότε η Disney για να βγει η ταινία, έτσι. Δεν είναι μια απλά διαφάνεια που θα μπορούσε να έχει την ωραία κοιμωμένη πάνω. Και πουλήθηκε στο eBay για πάνω από 15.000 δολάρια. Έχουμε ανέβει ήδη αρκετά σε τιμές και δεν φαντάζεστε πόσο ακόμα θα ανέβουμε. Ειδικά με το χρυσό άγαλμα του Μίκη, ξεφεύγουμε. Όπως και να έχει, αν σας έκαναν εντύπωση τα προηγούμενα, ετοιμαστείτε να πάθετε πλάκα. Θυμάστε το Σβαρόφσκι του Μουφάσα? Τσεκάρετε αυτό. Σβαρόφσκι με την Αλίκη και διάφορους χαρακτήρες από τη χώρα των θαυμάτων. Έχει ύψος 27,5 εκατοστά, υπάρχουν μόνο 200 κομμάτια και ακούστε τα πιο εντυπωσιακά.
χρειάζονται περίπου 277 ώρες για να ολοκληρωθεί ένα τέτοιο εργοτέχνης. Εργοτέχνης είναι έτσι ξεκάθαρα. Και έχει πάνω από 44.700 κρυστάλλου. Προφανώς κάτι τέτοιο δεν μπορεί να είναι φθηνό, έτσι. Λοιπόν, παίρνεις καινούργια αμάξι ή 4-5 μεταχειρισμένα, γιατί κάνει 20.000 ευρώ. Το συγκεκριμένο, ναι, είναι σε ευρώ. Συνεχίζουμε με ένα πολύ εντυπωσιακό και σπάνιο αντικείμενο. Από τα πιο ενδιαφέροντα, νομίζω. Το διαβατήριο του Walt Disney. Το συγκεκριμένο διαβατήριο εκδόθηκε το 1965, ένα χρόνο δηλαδή πριν από το θάνατο του ιδρυτή της Disney. Όπως βλέπετε εδώ, υπάρχουν όλες οι λεπτομέρειες καθώς και η υπογραφή του. Το διαβατήριο αυτό πουλήθηκε το 2007 σε δημοπρασία για $28.680. Τώρα, έχουμε δύο αντικείμενα στην ίδια τιμή. Το πρώτο είναι πάλι Σβαρόσκι, αλλά αυτή τη φορά πιστό αντίγραφο από το κοβάκι της Αχτοπούτας. 100% από κρύσταλλο. Ενώ το δεύτερο από το χριστουγεννιάτικο εφιάλτη. Η συγκεκριμένη ταινία είναι φτιαγμένη με την τεχνική του stop motion. Οι δημιουργοί δηλαδή φτιάχνουν με ειδικές πλαστελίνες τους χαρακτήρες, φτιάχνουν και τα σκηνικά εκεί πέρα, και κάθε μικρή κίνηση την τραβάνε μια φωτογραφία. Μετά ενώνουν όλες τις φωτογραφίες και βγαίνει η ταινία όπως την ξέρουμε. Δεν ξέρω ποια ιδιοφυΐα σκέφτηκε αυτή την δύσκολη τεχνική. Ενώ υπάρχουν άλλες πιο εύκολες. Δεν ξέρω πραγματικά εδώ, τους θαυμάζω αυτούς που φτιάχνουν τέτοιες ταινίες, αλλά το θεωρώ πανδύσκολο. Μην τα πολυλογώ, το αντικείμενό μας λοιπόν είναι η πλαστελίνη για το κεφάλι του πρωταγωνιστή, του Jack Skellington. Και το γοβάκι και το κεφάλι του Jack κόστησαν $30.000 το καθένα. Και τώρα ήρθε η ώρα για το άγαλμα του Mickey. Όχι το χρυσό, ένα άλλο, το οποίο δημιουργήθηκε για τα 75 χρόνια του Mickey. Η Disney ζήτησε από 75 διάσημους να σχεδιάσουν το δικό τους άγαλμα του Mickey. Το πιο ακριβό από όλα ήταν αυτό που σχεδίασε ο Elton John, με την τιμή του να φτάνει τα $62.400. Ωραίο το άγαλμα, ε! Αλλά ποιος να φανταζόταν πως ένα κομμάτι χαρτί θα μπορούσε να κοστίσει ακόμα παραπάνω. Πρόκειται για το χάρτη, παύλα οδηγό επισκεπτών, από την Disneyland της Αμερικής. Μα καλά, ένας χάρτης μπορεί να είναι τόσο ακριβός? Ναι, αρκεί να είναι από την πρώτη μέρα ανοίγματος της Disneyland το 1955. Αυτό το κομμάτι χαρτί λοιπόν κόστησε $75.000. Γιατί τονίζω στο δολάρια, δεν μπορώ να καταλάβω. Κι όμως δεν είναι το πιο ακριβό κομμάτι χαρτιού, γιατί αυτή η αφίσα του Mickey είναι αρκετά πιο ακριβή. Είναι μια αφίσα από το 1928, τη χρονιά δηλαδή που πρωτοεμφανίστηκε ο Mickey. Είναι η μοναδική στο είδος της, δεν υπάρχει, δεν κυκλοφορεί άλλη τέτοια αφίσα και μάλιστα, λόγω οικονομικών προβλημάτων της εταιρείας του Walt Disney εκείνη την περίοδο, είναι η μόνη αφίσα που βγήκε μέχρι το 1930. Μετά το 1930 βγήκαν και άλλες αφίσες, πουλήθηκαν και αυτές πολύ ακριβά, αλλά καμία όσο αυτή. Η συγκεκριμένη, μοναδική ξαναλέω αφίσα, πουλήθηκε το 2012 για πάνω από 100 χιλιάρικα. Αφήνουμε τα χαρτιά στην άκρη, γιατί εδώ αποκτά ενδιαφέρον. Πρώτο τελευταίο αντικείμενο της λίστας μας και είναι και αυτό Σβαρόσκι. Αυτή τη φορά όμως είναι ακραία εντυπωσιακό. Είναι το κάστρο της Αχτοπούτας. Υπάρχουν μόνο 50 τέτοια παγκοσμίως και το καθένα χρειάζεται περίπου 3.835 ώρες για να δημιουργηθεί. Γιατί έχει πάνω του, ακούστε, 678.402 κρυσταλάκια. Βλέπετε και μόνοι σας πόσο υπέροχο είναι, αλλά και πόσες λεπτομέρειες έχει. Αν θέλετε να πάρετε ένα, θα πρέπει να δώσετε το 1 τέταρτο του 1 εκατομμυρίου. Γιατί έκανε $250.000. Αλλά τώρα, ναι, ήρθε η ώρα για το χρυσό άγαλμα του Mickey Mouse. Φτιάχτηκε για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Walt Disney, δηλαδή το 2001. Όπως είπα και στην αρχή, είναι από ατόφιο χρυσάφι 24 καρατίων. Δεν ξέρω ακριβώς τι σημαίνει αυτό, αλλά νομίζω ότι είναι το πιο ακριβό χρυσάφι. Τέλος πάντων, 100% χρυσός. Τίποτα άλλο. Η μύτη του μόνο, για να καταλάβετε, κοστίζει 65.000. Η μύτη δηλαδή μόνο κοστίζει πιο πολύ από το άγαλμα του Elton John που είδαμε προηγουμένως. Έχει ύψος περίπου 61 εκατοστά και ζυγίζει 45 κιλά. Μπορεί να ζυγίζει δηλαδή παραπάνω από κάποιος από εσάς. Αυτό το υπέροχο άγαλμα λοιπόν, ειδικά για εσάς, στην προνομιακή τιμή των... Κάντε μια γραφή πρώτα για να σας πω. Την κάνατε. Τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ για να την κάνατε. 4 εκατομμύρια δολάρια. Το αγοράζετε? Όχι, πανάκριβο, προφανώς. Αλλά μπορείτε να πάρετε merch στην Everlander αν πατήσετε εδώ, που είναι πολύ πιο φθηνό και πολύ πιο cool. Τι να λέμε. Αλλιώς πατήστε εδώ αν θέλετε να μάθετε τις νέες ταινίες που θα βγάλει η Disney. Αυτά. Θα τα λέμε. Τσιου.